Στι λεπτομέρειε ε, μεταξύ των δύο, από ό,τι όλα δείχνουν, και θα φανεί στην πορεία αν όλα πάνε καλά και αν όλα πάνε ε, όπω τα περιμέναμε. Φεύγουμε από την ε, δημοσκόπηση και πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Φίβο Κλωδιανός, καλό Στονα. Προσπαθούν. Ναι, προσπαθούν και τα κάνουν και τα δύο. Ναι. Από τη μια μεριά απαντούν στον Καρσελάκη. Mm για το ότι το συνέδριο έγινε κανονικότητα και δημοκρατικότητα και από την άλλη προσπαθούν να πάρουν βηματισμό για να ανασυγκροτήσουν το κόμμα με πρώτο βήμα αυτής της ανασυγκρότησης. Προφανώς την εκλογή Προέδρου με μια στοιχειώδη εξωστρέφεια που χρειάζεται για να γίνει αυτό. Βρήκαμε πύχη. Σκέφτεσαι να δεν ξέρει κανένας ε, να βάλει πύχη. Ε, βρήκαμε πύχη. Ναι. 43.000 μέλη ψήφισαν. Mm -hmm. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, για να μην λέω κάτι λάθος, Για είναι... τους ε, συνέδρους. Ναι, ναι. ναι. Ε, είναι 43.000 μέλη και λίγο παραπάνω mm -hmm. που ψήφισαν. Εκλέχθηκαν 4.262 ε, σύνεδροι. Mm -hmm. Οι 2.784 υπερψήφισαν την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή 65,3% των, 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 των συνέδρων που ναι. εκλέχτηκαν. Από την, αυτή είναι η διαρροή τη πλειοψηφία. Ναι, είναι η απάντηση στο ότι δεν έχετε δώσει στοιχεία, δεν στο ξέρουμε ναι. τι έχει γίνει και όλα αυτά. Που λέει και σε ο κ. Κασελάκη. που είπε και ο κ. Κασελάκη χθε, ότι δεν με κατηγορούν εμένα για αποστάτη, αυτοί έχουν κάνει αποστασία τη δημοκρατία. Mm -hmm. Λοιπόν, λένε ότι ψήφισαν 43.000. Λένε ότι εκλέθηκαν αυτοί οι συνεδροί, mm -hmm. ότι ήταν 65% η μεριά της πλειοψηφία και μετά λένε ότι πράγματι αυτή τη φορά υπήρξαν περισσότεροι ε, σύνεδροι που αποκλείστηκαν mm -hmm. από ό,τι στα προηγούμενα συνέδρια γιατί ήταν διαφορετική και η κατάσταση επειδή ο κύριος, η πλευρά του κυρίου mm -hmm. Κασελάκη είχε προχωρήσει σε ανάδειξη συνέδρων που δεν θα έπρεπε να αναδειχθούν ε, για την ακρίβεια ε, κάνει λόγους, είχαν γεννήσει συνέδρους, mm -hmm. είχαν γεννήσει συνέδρους και ε, για παράδειγμα λέει με, τα, με αποτελέσματα τύπου Τσαουσέσκου όπως την Μπέλα με 78 η πλευρά του κυρίου Κασελάκη και 0 η μεριά της, ε, της πλειοψηφίας Μάλιστα. και λένε ότι ήταν μόλις 2 τα Α, αυτοί οι συντρίποι που αποκλείστηκαν ε, οπότε δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα. Mm -hmm. ε, εγώ έχω και πληροφορίε ότι μπορεί να ήταν 5%. Mm -hmm. αν, ήταν, αν ισχύει το 5%, ναι. ήταν περισσότερο πάλι δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Προφανώ. Με ναι, <τάξει>. τεράστιε επιφυλάξει τα νούμερα. Α, αν ισχύουν τα νούμερα έτσι όπω τα έχουν εδώ στο 5% προφανώ και δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ναι, ε, ναι. Αλλά όλο αυτό τώρα έτσι όπω έχει γίνει είναι περίεργο. Είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν έδιναν ε, τέτοια στοιχεία πολύ πριν από το συνέδριο. Δεν χρειαζόταν και ποτέ να δεν τα δώσει. Δεν <laughs> ε, χρειαζόταν και ποτέ. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Κλείνοντα, ο κύριο Κασελάκη προχωράει τη διαδικασία για την ίδρυση του κόμματο. Ναι, η κυρία Τζάκρη είπε ότι θα φύγει και θα πάρει κι άλλου μαζί τη. Ναι. Το πιο σημαντικό σήμερα τη ημέρα είναι το debate. Ναι. Όχι μόνο θα υπάρχει ο διάλογο στι τέσσερι ενότητε που ξέραμε: οικονομία, mm. εξωτερική πολιτική, κράτο και κλιματική κρίση. Αλλά αποφασίσανε να μην γίνουν ερωτήσει εκείνη την ώρα, ναι. προκειμένου να γίνει σχεδόν τελείω ελεύθερο διάλογο μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, αφού τελειώσουν τέσσερι ενότητε. Θα, λέει ο, θα λέει, κάνει ένα σαγωγικό κάθε υποψήφιο ναι. και θα τον ρωτάνε οι άλλοι τρει. Ο Κράτη Φάμελο, οι άλλοι τρει τον ρωτάνε. Ενδιαφέρον. Ε, Παύλο Πολάκη, mm. οι άλλοι τρει τον ρωτάνε. Εδιαφέρον. Περίπου μισή ώρα θα κρατήσει αυτό, mm. το μεταδίδουμε με επιφύλαξη και επίση αποφασίστηκε από την ΚΕφε ότι προχωράει η διαδικασία όπω και τι άλλε φορέ. Όποιο θέλει, εγγράφεται με 2 ευρώ επιτόπου μέλο του κόμματο και ψηφίζει. Μάλιστα. Φίπε, ευχαριστώ πάρα πολύ Καλή για την ενημέρωση. ενημέρωση. Να ακούσουμε την ε, κυρία Τζάκρη και τον ε, κύριο Φάμελο. Η μέρη μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάω. Και να αποτελέσω τη 19η βουλευτή στο κόμμα των, ε, στους ανεξάρτητους που υπάρχουν ήδη 18. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί, να πάω σε μια ε, κοινοβουλευτική ομάδα, ενό κόμματο, το οποίο θα αποτελεί φυσική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό μπορώ να σα πω ότι χρειάζομαι νυχθημερών. Θα φύγω, επομένω, και θα πάρω κι άλλου μαζί μου. Εχθυμώ ε, ότι θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Το πρώτο στο... είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρό και αξιόπιστο. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει να εξασφαλίσω και να εγγυηθώ ότι θα υπάρχει ενιαίο και αυτό ο ενίο λόγο θα δώσει και τη δυναμική που απαιτείται για την ενότητα και τη δυναμική τη κοινοβουλευτική ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε επιτέλου ένα δημοκρατικό αλλά δυνατό κόμμα. Άρα, ναι, πράγματι και στην κάλπη τη επόμενη Κυριακή, καλό όλου και όλε που αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι του.